Εντός του Νοεμβρίου, όπως εκτιμάται, αναμένεται να ξεκινήσουν οι εργασίες ανάπλασης στην οδό Αρχιεπισκόπου Μακαρίου. Σύμφωνα με τη μελέτη, θα διαμορφωθεί ένας μεγάλος δρόμος με πλάτος τα 4 μέτρα, αναλωρίδα κυκλοφορίας, με δύο μεγάλα πεζοδρόμια, 73 οργανωμένες θέσεις στάθμευσης οχημάτων, εκατέρωθεν της οδού, νησίδα στη μέση του δρόμου, καθώς και τη διαμόρφωση ενός κυκλικού κόμβου στο ύψος της οδού Σκουλάδων. Για την Αρχιεπισκόπου Μακαρίου, είναι θέμα έκδοσης του ΦΕΚ των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων η έναρξη των εργασιών. Αυτό θεωρώ ότι μπορεί να γίνει μέσα στον Οκτώβριο, ώστε τον Νοέμβριο να δούμε να ξεκινά αυτό το έργο για το οποίο έχουμε υπογράψει τη σύμβαση πριν από μερικούς μήνες. Μετά από αρκετά χρόνια, οι δημότες απολαμβάνουν τον χώρο περιπάτου και αναψυχής στο ισόπεδο τμήμα των Ενετικών Τυχών από τον Προμαχώνα Ιησού έως τον Προμαχώνα του Αγίου Ανδρέα. Μετά την ολοκλήρωση εργασιών συντήρησης, ο Γιάννης Αναστασάκης αναφέρεται στα επόμενα βήματα για την περαιτέρω ανάδειξη του μνημείου. Αυτή τη στιγμή προετοιμάζουμε τα τεύχη δημοπράτησης ώστε το έργο να βγει στον αέρα και να δούμε από το καλοκαίρι του 2021 την υλοποίηση ενός έργου που θα ξεπερνά τα 4 εκατομμύρια ευρώ, με το οποίο θα δημιουργήσουμε δύο αναψυκτήρια. Θα γίνει σήμανση σε κάθε σημείο ενδιαφέροντος, ώστε όλοι οι επισκέπτες να ξέρουν περί τίνος πρόκειται, και θα γίνουν και 38 στρέμματα νέες φυτεύσεις που θα αλλάξουν κατά πολύ και την εικόνα αλλά και την περιβαλλοντική συνιστόσα, το περιβαλλοντικό αποτύπωμα των τείχων. Να ενταχθεί επιτέλους και ως τουριστικό προϊόν στις εκδρομές των επισκεπτών της πόλης. Είναι κάτι που ήδη το συζητάμε και με το Σύλλογο Ξεναγών. Για το νέο χώρο πράσινου και αναψυχής που διαμορφώνεται σε μια μεγάλη έκταση επί της Λεωφόρου 62 Μαρτύρων, ο Αντιδήμαρχος εκτιμά ότι θα παραδοθεί προς τα τέλη του 2020. Το πάρκος 62 Μαρτύρων προχωράει καλά. Είναι θέμα χρόνου να παραδοθεί και αυτό στο κοινό. Δουλεύουμε τις τελευταίες οικοδομικές εργασίες αυτές τις εβδομάδες και θα ακολουθήσουν οι φυτεύσεις, ώστε μέχρι το τέλος της χρονιάς να το δούμε και αυτό να εγκαινιάζεται και να ενεργοποιείται σε μια περιοχή που είχε βασική έλλειψη κοινοχρήστων χώρων. Πρόκειται για μια παρέμβαση η οποία στοχεύει στην αισθητική, οικολογική και κοινωνική αναβάθμιση της ευρύτερης περιοχής. Σε ό,τι αφορά στο υπόλοιπο της ανάπλασης του ιστορικού κέντρου, ο Γιάννης Αναστασάκης εκτιμά ότι οι εργασίες θα ξεκινήσουν την άνοιξη του 2021. Σε ένα σφιχτό χρονοδιάγραμμα 12 μηνών, σε τρία επιμέρους χρονοδιαγράμματα, 5 μήνες για το πρώτο κομμάτι της σύνδεσης της δικαιοσύνης με την Ίδης και την ανάπλαση της Χατζημιχάλη Γιάνναρη, 3 μήνες για την Μικρή Εύανση και 4 για τη 1821.